Το θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού σήμερα, του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλα σήμερα, είναι το θέμα αντιμετώπισης του ασφαλιστικού και της διαμόρφωσης των θέσεων και κινητοποιήσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας σε σχέση με τον ασφαλιστικό νόμο πια και τις τροποποιήσεις του, όπως έγιναν εν συνεχεία από τον Μάιο του 2016 μέχρι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι επί τα βελτίο, αυτό το οποίο προσπαθούσαμε τόσο καιρό. Γίναν κάποιες αλλαγές στην αρχή μετά το προνομοσχέδιο σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, οι οποίες τελικά και ψηφίστηκαν. Προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο ως και ως Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας αλλά και ως νομικός κόσμος, ως ο κόσμος των δικηγόρων, να ζητήσουμε και να επιφέρουμε ακόμα περισσότερες αλλαγές σε αυτόν τον ασφαλιστικό νόμο, ο οποίος δυστυχώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι αδύνατο να εφαρμοστεί, μια και ουσιαστικά αποτελεί δίμευση του εισοδήματος του ελεύθερου επαγγελματία δικηγόρου, εάν σε αυτά τα ποσοστά για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών προσθεθούν και τα ποσοστά της φορολόγησης, τα ποσοστά υπερέμφια και όλες τις άλλες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, με αποτέλεσμα να καλείται όλος ο κόσμος των δικηγόρων, όλοι οι δικηγόροι, να καταβάλουν ένα ποσοστό της τάξης του 60 και 70% του εισοδήματός τους σε δημοσιονομικά βάρη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα πρέπει, αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με όποιον δυνατό τρόπο. Ετοιμαζόμαστε να καταφύγουμε και με προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια σε ό,τι αφορά πλέον την προσβολή διοικητικών πράξεων που θα εφαρμοστούν σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου, και να αποφασίσουμε με τους συναδέρφους, συντονισμένοι και με τα κεντρικά συντονιστικά μας όργανα, για την περαιτέρω εξέλιξη των κινητοποιήσεων μας. Ωραία, όσον αφορά τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Αυτό θα το αποφασίσει το σώμα σήμερα, οπότε θα μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ και να μην απαντήσω.